Από τις εξετάσει που μου φέρνουν για να δω στο γιατρείο, συχνά βλέπω ότι πολλοί πελάτες μου μου φέρνουν εξετάσει που δείχνουν τα επίπεδα μαγνησίου στον ορό, mm. δηλαδή στο αίμα μετά από εξέταση αίματος. Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ οι μελέτε τονίζουν ξανά και ξανά ότι μόλι ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων λαμβάνει επαρκή ποσότητα μαγνησίου από τη διατροφή, εγώ δεν έχω δει ποτέ εξετάσει που να δείχνουν ότι το μαγνήσιο στο αίμα είναι χαμηλότερο από το φυσιολογικό. Ο κύριο λόγο που σημαίνει αυτό είναι απλό. Οι εξετάσει μαγνησίου στο αίμα δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό μαγνήσιο στον οργανισμό. Αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανέ, αφού αυτό ισχύει και στο ασβέστιο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε πόσο ασβέστιο υπάρχει στα οστά μετρώντας το ασβέστιο στο αίμα. Γι' αυτό βλέπουμε άτομα με πολλά οστεοπορωτικά κατάγματα και βαριά οστεοπόρωση να έχουν επάρκεια ασβεστίου στο αίμα. Επιστρέφοντα το μαγνήσιο, πρέπει αρχικά να πούμε ότι το 60% του μαγνησίου στο σώμα μα υπάρχει στα δόντια και στα οστά. Ενώ σχεδόν το υπόλοιπο 40% υπάρχει μέσα στα κύτταρα. Υπολογίζεται ότι στο αίμα υπάρχει λιγότερο από το 0,3% του μαγνησίου που υπάρχει στο σώμα. Άρα, μετρώντας το μαγνήσιο εκεί, είναι αδύνατο να καταλάβουμε πόσο μαγνήσιο υπάρχει στο σώμα, εκτό αν υπάρχει εξαιρετικά βαριά έλλειψη μαγνησίου. Μόνο σε αυτή την περίπτωση είναι χρήσιμη αυτή η εξέταση. Όμω το μαγνήσιο είναι αγκαίο για πολλέ λειτουργίε, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα τρόπο να ξέρουμε ότι στον οργανισμό υπάρχει επάρκεια σε μαγνήσιο. Ένα εναλλακτικό και κάπω καλύτερο τρόπο για να μετρήσουμε εάν τα επίπεδα μαγνησίου στο σώμα είναι υπαρκή είναι η αναλογία με το ασβέστιο. Το πιο πιθανό είναι ότι εκτό από το μαγνήσιο στι εξετάσει θα βρείτε και το ασβέστιο του ορού. Σε αυτή την περίπτωση, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαιρέσετε το ασβέστιο δια το μαγνήσιο και να βγάλετε την αναλογία. Αν το αποτέλεσμα είναι ανάμεσα στο 3,91 και στο 4,7, τότε η αναλογία είναι καλή και θεωρούμε ότι καταναλώνεται επαρκή ποσότητα μαγνησίου. Αν η αναλογία ξεπερνάει το 4,7, τότε θεωρούμε ότι η κατανάλωση του μαγνησίου είναι μικρή και θα πρέπει να την αυξήσετε. Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα βλέπετε ότι στι εξετάσει σα το ασβέστιο είναι 9 και το μαγνήσιο είναι 2. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε ένα κουπιτεράκι και να διαιρέσετε 9 δια του 2. Το αποτέλεσμα είναι το 4,5 που είναι ανάμεσα στο φυσιολογικό εύρο που έχουμε ορίσει. Α δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Α υποθέσουμε ότι το ασβέστιο είναι 9,5 και το μαγνήσιο είναι 2. Κάνοντα την διαίρεση, φαίνεται ότι η αναλογία είναι 4,75. Άρα περισσότερο από το 4,7 που έχουμε ορίσει ως αποδεχτεί. Άρα πρέπει να αυξήσετε την κατανάλωση μαγνησίου. Ψάξτε να βρείτε τι τελευταίε εξετάσει αίματο που έχετε. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε μέσα και το μαγνήσιο και το ασβέστιο. Αφιερώστε τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείτε για να βγάλετε τα αποτελέσματα και βρείτε με αρκετή αξιοπιστία εάν η διατροφή σα έχει επάρκεια σε μαγνήσιο. Από την άλλη, αυτοί που δεν εντυπωσιάζονται με αναλογίε ή μημετρα και θέλουν να φτάσουν λίγο πιο κοντά στη μέτρηση μαγνησίου με μεγαλύτερη αξιοπιστία μπορούν να μετρήσουν το μαγνήσιο μέσα στα κύτταρα. Είπαμε νωρίτερα ότι το 40% του μαγνησίου στον άνθρωπο βρίσκεται μέσα στα κύτταρα και υπάρχει ένας τρόπος με εξέταση αίματος να μετρήσουμε τον μαγνήσιο μέσα στα κύτταρα. Τα κύτταρα που είναι πιο προσιτά στην εξέταση αίματος είναι τα ερυθροκύτταρα. Τα κύτταρα δηλαδή που υπάρχουν στο αίμα. Είναι λοιπόν εφικτό σε κάποια διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα να εξετάσετε το ενδοκυτάριο μαγνήσιο που είναι ένας πιο αξιόπιστος τρόπος για να βρίσκουμε το μαγνήσιο στον οργανισμό. Για να βρείτε ποια κέντρα κάνουν αυτή την εξέταση, κοντά στην περιοχή που μένετε ή δουλεύετε, δεν έχετε παρά να κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο με το όρο ενδοκιτάριο μαγνήσιο. Η εξέταση δεν είναι ακριβή και μπορεί κάποιοι από εσά να τη θεωρήσουν χρήσιμη και αναγκαία για να την κάνουν. Η διαδικασία είναι ίδια με οποιαδήποτε αιμοληψία, Αρκεί αυτό που κάνει η να γνωρίζει ότι θα γίνει αυτή η εξέταση και να βάλει το δείγμα στα κατάλληλα φιαλίδια. Το ενδοκιτάριο μαγνήσιο πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στο 4,2 με 6,8 μιλιγκράμμα να δεσιλίτρ. Αν και πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι το ιδανικό είναι το ενδοκιτάριο μαγνήσιο να είναι πάνω από 6. Τέλο, όσοι είναι έτοιμοι να βγουν πολύ από το δρόμο του και την καθημερινότητά του για να εξασφαλίσουν ότι η κατανάλωση μαγνησίου στη διατροφή του είναι επαρκή, μπορούν να μετρήσουν το μαγνήσιο στι τρίχε των μαλλιών. Αυτή η εξέταση σχεδόν ποτέ δεν διατίθεται μεμονωμένη, αλλά τυπικά γίνεται μαζί με εξέταση αλάτων, ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων. Είναι μια εξέταση που ο περισσότερο κόσμο δεν έχει ακούσει ποτέ, ούτε οι περισσότεροι γιατροί φυσικά, και συνήθω συστήνεται σε περιπτώσει που πιστεύουμε ότι κάποιο έχει εκτεθεί σε βαρέα μέταλλα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τονίζω ότι είναι μια εξέταση που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα την κάνουν ποτέ στη ζωή του, αλλά την αναφέρω κυρίω για την πληρότητα του άρθρου. Ω γιατρό, πιστεύω ότι ο καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσει κάποιο επάρκεια σε μαγνήσιο είναι να φροντίσει να καταναλώνει τροφέ που είναι πλούσιε σε μαγνήσιο. Στο ιατρείο, όταν βλέπω ότι κάποιο καταναλώνει καθημερινή μεγάλη ποσότητα πράσινων τροφών, ειδικά πράσινε τροφέ που είναι σε μορφή λαχανικών με φύλλα, όπω το μαρούλι, το σπανάκι, η ρόκα, η λαχανίδα, τα βλήτα και τα άλλα χόρτα, τότε είμαι σίγουρο ότι η κατανάλωση μαγνησίου είναι επαρκή. Εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε φροντίζω μέσα στι διατροφικέ μου οδηγίε να συμπεριλάβω και να τονίσω τη σημασία και την ανάγκη αύξηση αυτών των τροφών και να εξασφαλίσω ότι θα καταναλώνονται καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ.